Κρία Μαστοράκου, καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα σε όλους και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Έχουμε μία αρχή. Ξεκίνησαν τα απογευματινά χειρουργεία στα δημόσια νοσοκομεία. Κατά πόσο αυτό πιστεύετε ότι μπορεί να ωφελήσει την κοινωνία και κατά πόσο θα αποδώσει ώστε να τα χειρουργεία να γίνονται πάρα πολύ γρήγορα και να είναι ικανοποιημένοι οι πολίτες? Λοιπόν, μετά την πανδημία υπήρχε μία ουσιαστικά αναστολή, αν θέλετε, της λειτουργίας των χειρουργείων λόγω της πανδημίας COVID, και αυτό δημιούργησε μία μεγάλη ουρά, αν θέλετε, πολιτών που δεν είχαν πρόσβαση στο χειρουργικό τραπέζι. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στο 102.000 άτομα που αναμένουν πολλούς μήνες να χειρουργηθούν. Έχει βρεθεί λοιπόν ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι περιμένουν ακόμα και 4 μήνες και μπορεί και χρόνο. Άρα λοιπόν θα πρέπει το κράτος να δημιουργήσει μια λειτουργία, όπως και έγινε, να αποσυμφορήσει αυτή τη λίστα των χειρουργείων. Υπάρχει λοιπόν μια διάθεση της πολιτείας να δεσμεύσει 60 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, ώστε να υπάρχουν 50.000 δωρεάν χειρουργεία, τα οποία θα αφορούν όμως ασθενείς που είναι από 4 μήνες και μετά η αναμονή τους, γιατί αυτοί ούτως ή άλλως δεν θα είχαν τη δυνατότητα την οικονομική να πάνε να απευθυνθούν στον ιδιωτικό τομέα. Και μετά εννοείται ότι θα γίνει η εξυπηρέτηση των πολιτών που επιθυμούν να μπουν στη λίστα των χειρουργείων. Υπάρχει θετική ανταπόκριση από τους γιατρούς και από τους νοσηλευτές και το παραγιατρικό προσωπικό. Υπάρχει ενδιαφέρον. Παρόλο που στην αρχή φαινόταν ότι δεν θα υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει ενδιαφέρον. Και σαφώς τώρα οι διοικήσεις των νοσοκομείων είναι σε μια διαδικασία να αποτυπώσουν ακριβώς τι λίστα χειρουργείων έχουν, γιατί υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες μέσα στο σύστημα. Υπάρχουν χειρουργικές κλινικές που έχουν μεγάλες αναμονές, υπάρχουν άλλες που δεν έχουν. Και αυτό θα τεθεί σε λειτουργία, βεβαίως, ίσως να μην αφορά το σύνολο των νοσοκομείων, αλλά σαφώς μια σημαντική μερίδα χειρουργείων και νοσοκομείων θα συμμετάσχει. Και μιλάμε για τα μεγάλα νοσοκομεία. Από την άλλη, η κυρία Μαστοράκου, επειδή είστε γιατρός, είστε επιστήμον, ακούμε φωνές από τους συναδέλφους σας που λένε ότι θα εξαντληθούν οι γιατροί. Επίσης, ότι το ΕΣΥ χάνει πλέον το δημόσιο χαρακτήρα του, γιατί υπάρχουν πληρωμές στα απογευματινά χειρουργεία. Αυτό θεωρείτε ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα, θα δημιουργήσει ρήξεις, θα οδηγήσει σε κόπωση το ήδη κουρασμένο από την περίοδο του COVID επιστημονικό προσωπικό και παραϊατρικό φυσικά? Λοιπόν, καταρχήν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας σύμφωνα με τη νομοθεσία που λέει το εξής, ότι ουσιαστικά εάν δεν διασφαλιστεί η ημερήσια λειτουργία, δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει η απογευματινή. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει μία υποπτία, αν το θέλετε, εκ μέρους της διοίκησης του εκάστοτε νοσοκομείου για την ημερήσια λειτουργία που θα είναι δωρεάν. Εάν λειτουργήσει λοιπόν ο απογευματινός τομέας που θα είναι ιδιωτικός, τότε ενδεχομένως να αποσυμφορηθεί και η λίστα των χειρουργείων που αφορούν την πρωινή ζώνη. Επομένως, ενδεχομένως οι πολίτες θα ευεργετηθούν από αυτή τη διαδικασία, διότι κάποιος που βιάζεται, που θέλει να επιλέξει το γιατρό του και θέλει και μπορεί να στηρίξει το οικονομικό ουσιαστικά αποτύπωνα αυτής της διαδικασίας, μπορεί να επιλέξει να το κάνει. Και φυσικά να πούμε ότι οι γιατροί και οι νοσηλευτές είναι διαθέσιμοι για αυτή τη λειτουργία. Άρα λοιπόν αυτό που λέγεται είναι ουσιαστικά κάτι το οποίο θα το δούμε στην πράξη, ούτε μπορεί κανείς να το καταδικάσει, ούτε να πει ότι θα λειτουργήσει παντού, γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει παντού. Και αυτό μάλιστα που είπατε είναι σωστό. Υπάρχουν νοσοκομεία υποστελεχωμένα που δεν έχουν, ας πούμε, αναισθησιολόγους, που δεν έχουν νοσηλευτικό προσωπικό, που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί αυτές οι εργατόρες για να λειτουργήσει μια έξτρα λειτουργία του νοσοκομείου. Παρόλα αυτά όμως, θεωρώ ότι αρκετά νοσοκομεία θα μπουν σε μια τέτοια διαδικασία και θα βρεθούν οι διαφορετικές ταχύτητες, το πώς θα λειτουργήσουν και με ποιο τρόπο. Σαφέστατα όμως, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα των χειρουργικών τραπεζιών που να είναι ανοιχτά, νομίζουμε ότι
εάν λυθούν και τα επιμέρους ζητήματα, τα διαδικαστικά εντός του νοσοκομείου, θεωρούμε ότι θα είναι μια λειτουργία που θα εξυπηρετεί τον πολίτη σε κάποιες φάσεις, που ο ίδιος επιλέξει αν θα πάει στην πρωινή ζώνη, στην απογευματινή, και θα μπορεί να αποσυμφορήσει όλη αυτή η διαδικασία που έχει δημιουργηθεί λόγω COVID. Και να θυμίσουμε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις που, εάν αναμείνουν τη λίστα των χειρουργείων, δηλαδή τις πολύμηνες αναμονές, τίθεται και ένα θέμα δημόσιας υγείας. Μπορεί αυτά τα περιστατικά, τα οποία θεωρούνται ψυχρά τώρα, να είναι εν θερμό, δηλαδή να δημιουργηθούν επιπλοκές από αυτές τις αναμονές. Άρα η πολιτεία οφείλει να βρει έναν τρόπο να εξυπηρετήσει αυτό το πληθυσμό των ανθρώπων που αναμένουν ένα χειρουργικό τραπέζι. Άρα λοιπόν είναι ένα νέο μέτρο το οποίο θα δούμε πώς θα πάει και φαντάζομαι ότι θα δεχθεί διορθωτικές κινήσεις όπου, όποτε και όταν χρειαστεί, σωστά? Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι το νόημα. Πράγματι, μπορεί να μην λειτουργήσει με τις ίδιες ταχύτητες παντού, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν τροποποιήσεις. Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα και να πάμε στην ανησυχία της Δυτικής Ελλάδας, όχι μόνο στην Αχαΐα, αλλά και στην Ατωλοκαρνανία και στην Ηλία, σε σχέση με τα κρούσματα μηνυγκίτιδας σε φοιτητές. Υπήρχε μια αναστάτωση, ήρθε κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, έγιναν επιστημονικές συσκέψεις και αποφασίστηκε η λήψη συγκεκριμένων μέτρων προόληψης. Έχουμε μπροστά μας και τις καρναβαλικές εκδηλώσεις, αλλά και τα πάρτις που θα διοργανωθούν. Πού βρισκόμαστε? Πρέπει να ανησυχούμε ή πρέπει να έχουμε μια επαγρύπνηση? Λοιπόν, πρέπει να έχουμε ουσιαστικά ψυχραιμία, σύνεση και ατομική ευθύνη ο καθένας μας. Και να εξηγήσω για ποιο λόγο. Καταρχήν, υπήρχαν 3 κρούσματα μηνυγκίτιδας σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε διάρκεια περίπου 2 μηνών. 3 περιστατικά μηνυγκίτιδας από μηνυγκιτιδόκοκο ομάδας Β. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είναι ένα μικρόβιο το οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχει μεταδοθεί εξ επαφής μεταξύ των 3 περιστατικών, αλλά προφανώς κυκλοφορεί στην κοινότητα. Και εδώ λοιπόν η απόφαση του ΕΟΔΗ και του Υπουργείου Υγείας είναι ότι θα πρέπει να γίνει μια ευρύτερη χημειοπροφύλαξη από αυτή που είχε γίνει αρχικά. Είχε δοθεί αντιβίωση, γιατί αυτό δίνουμε, αντιβίωση σε φοιτητές του στενού κύκλου των 3 κρουσμάτων. Εδώ λοιπόν πάμε να διευρύνουμε αυτό τον κύκλο σε περισσότερα άτομα. Αυτό σημαίνει ότι τα τμήματα όπου φοιτούσε ο φοιτητής, εννοείται ότι και το έτος ενδεχομένως να πάρει χημειοπροφύλαξη. Ο σκοπός είναι να αποστηρώσουμε εντός εισαγωγικών τους ασυμπτωματικούς φορείς, δηλαδή αυτούς που ενδεχομένως έχουν το μικρόβιο στη ρινική κοινότητα, δεν νοσούν, παρόλα αυτά όμως μπορεί να μεταδώσουν. Δεν είναι μία ασθένεια που μεταδίδεται όπως είναι ο κορονοϊός, ναι. Δεν είναι τόσο εύκολη η μετάδοσή της. Αυξάνεται όμως η μετάδοση ουσιαστικά σε κλειστούς χώρους, δηλαδή μεταδίδεται με κοινοβιακό τρόπο. Γι' αυτό το συναντάμε συνήθως σε στρατώνες, σε φοιτητικές λέσχες, εστίες κτλ. Επομένως, εδώ η σύσταση που έχουμε να δώσουμε για το καρναβάλι είναι ότι να αποφεύγουμε τους κλειστούς χώρους με πολύ συνωστισμό. Άλλωστε, η Πάτρα και το καρναβάλι είναι ένα γλέντι που είναι υπαίθριο στη πόλη μας. Ακριβώς. Το είχαμε δει και πέρυσι και μπορούμε να το κάνουμε και φέτος. Και η δεύτερη σύσταση βεβαίως είναι όποιος είναι άρρωστος, δεν συμμετέχει σε πάρτι, δεν βγαίνει στο καρναβάλι και άμεσα ζητάει βοήθεια. Τα συμπτώματα που είναι ανησυχητικά είναι ο πυρετός, η κεφαλαλγία, η δισκαμψία του αυχένα, δηλαδή να μην μπορούμε να κουμπίσουμε το πηγούνι μας στο στέρνο, η φωτοφοβία, ναυτία, έμετος και σύγχυση. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου του καρναβαλιού, με τη συνδρομή της 6ης υγειονομικής περιφέρειας, έχει εκπονηθεί ένα σχέδιο συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό, θα υπάρχει υπαίθριο γιατρείο στο πάνω μέρος της πλατείας Γεωργίου, θα σύννεμε εφημερεύουν τα νοσοκομεία της πόλης μας και επίσης θα είναι ανοιχτό το Κέντρο Υγείας Βόρειο Τομέα μέχρι αργά το βράδυ για να εξυπηρετήσουν όλα τα περιστατικά και φυσικά θα υπάρχει και η αντίστοιχη ετοιμότητα από το ΙΚΑΒ. Επομένως, θεωρούμε ότι υπάρχει θωράκιση για τα υγειονομικά δρόμενα του τριημέρου όπως έγινε και πέρυσι και ευχόμαστε σε όλους τους επισκέπτες να περάσουν πάρα πολύ καλά και να διασκεδάσουν στην όμορφη Πάτρα με το όμορφο καρναβάλι. Σε αυτό το σημείο θα βάλω και εγώ μέσα το στοιχείο της ατομικής ευθύνης. Προσέχουμε όλοι για να περάσουμε καλά. Κυρία Μαστοράκου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.